Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 25 Οκτωβρίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Πάμε να παρακολουθήσουμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Η μάστιγα των τροχαίων στην Ελλάδα. Τρεις νεκροί το Σεπτέμβριο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, μήνυμα σε 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων για διορθώσεις των δηλώσεων κορονοϊού. Μνημείο της Φύσης ζητά να ανακηρυχθεί το δάσος της Μαύρης στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Σαπών. Συνολικά 36 δυστυχήματα σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σημειώθηκαν το μήνα Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία. Δυστυχώς, τη ζωή τους έχασαν 3 άνθρωποι, ενώ άλλοι 5 τραυματίστηκαν βαριά. Τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη για αλλαγή της οδικής συμπεριφοράς των Ελλήνων. Χαρακτηριστικά είναι τα ευρήματα έρευνας που διαπιστώνει ότι περίπου ένας στους 4 οδηγούς δεν φορά ζώνη ασφαλείας. Μάστιγα αποτελούν τα τροχαία στη χώρα, με εκατοντάδες ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους στην άσφαλτο κάθε χρόνο. Τα στατιστικά στοιχεία είναι απογοητευτικά, καθώς μεταξύ άλλων αναδεικνύεται η κακή οδηγική συμπεριφορά των Ελλήνων. Χαρακτηριστικά είναι τα συμπεράσματα έρευνας κοινής γνώμης που σχεδίασε και υλοποίησε πρόσφατα το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας, καθώς μεταξύ άλλων, όπως αποκαλύπτει το ενικός.gr, διαπιστώθηκε ότι περίπου ένας στους 4 οδηγούς δεν φορά ζώνη ασφαλείας. Ζώνη φοράτε? Πάντα φορά ζώνη. Φοράτε πάντα. Γιατί πρέπει ή γιατί το θέλετε? Γιατί το θέλω, έτσι πρέπει. Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο πρέπει να βάζουμε οπωσδήποτε ζώνη. Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Έλληνα οδηγό που συναντάτε στο δρόμο κι εσείς οδηγό? Κάνουμε ορισμένα σφάλματα, όπως με το δεν ανάβουμε φλας, δεν φοράμε ζώνη, χειρονομίες από τα παράθυρα. Από έρευνα που διενεργήθηκε στο χρονικό διάστημα από 28 Αυγούστου ως 9 Σεπτεμβρίου προέκυψε ότι στο σύνολο των Ελλήνων οδηγών 24% έχουν οδηγήσει χωρίς τη χρήση ζώνης ασφαλείας. Σοκ προκαλούν μάλιστα τα ποσοστά παραβατικότητας από επαγγελματίες οδηγούς, καθώς το 31% δήλωσε ότι δεν φόρεσε ζώνη πάνω από 10 φορές τους τελευταίους 3 μήνες. Σε ό,τι αφορά στην κατανάλωση αλκοόλ, το 20% των ανδρών δήλωσε ότι τους τελευταίους 3 μήνες έχει οδηγήσει ενώ έχει πιει περισσότερο από ένα ποτό, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι μόλις 5%. Με πολλά τροχαία. Οπωσδήποτε έχουμε πολλά. Πολλά έχουμε. Πώς θα χαρακτηρίσετε τον Έλληνα οδηγό? Είναι νευρικός, είναι θρασής, είναι... Και από τα δύο. Να, τώρα μια γυναίκα εκεί πέρα, λίγο άλλο σταμάτησε μπροστά, έπιασε και κουρνάριζε, να πούμε, αυτή, με τις ώρες, να πούμε, για να φύγει. Είμαστε λίγο νευρικοί. Μου έχει κολλήσει και τη φοράω, δεν μπορώ να μπω χωρίς να φορέσω. Θα λέγατε ότι η νέα γενιά είναι πιο ενημερωμένη, πιο προσεκτική? Πιστεύω, ναι. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αναφορικά με τα θέματα οδηγικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης που συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 2020, σημειώθηκαν 36 τροχαία δυστυχήματα έναντι 31 το 2019. Από τα τροχαία δυστυχήματα που συνέβησαν σε αστικές και αγροτικές περιοχές των ομών, καταγράφηκαν συνολικά 49 παθόντες και αναλυτικά 3 νεκροί, 5 βαριά τραυματίες, 41 ελαφρά τραυματίες. Πάνω στην οριστιάδα από την οποία είμαι, κατάγομαι, είναι πιο προσεκτική η οδηγή και δεν έχουμε και φανάρια. Όταν κατεβάζει ο άνθρωπος το πόδι του από το πεζοδρόμιο, από κάτω, σταματάει το αυτοκίνητο. Εδώ μπαίνουν... Εσείς ζώνη φοράτε, προστατεύεστε? Πάρα πολύ. Κάνετε γιατί πρέπει, φοβάστε πρόστιμο ή... Όχι, και την προστασία μου. Η νέα γενιά προσέχει περισσότερο, θα λέγατε? Δεν ξέρω να σου πω, αλλά νομίζω ότι είναι περισσότερο ενημερωμένη. Τα κυριότερα αίτια των τροχαίων, όπως προέκυψε από την αστυνομική τροχονομική έρευνα, ήταν η οδήγηση σε κατάσταση μέθης, η υπερβολική ταχύτητα, η απόσπαση προσοχής του οδηγού, η παραβίαση προτεραιότητας, η παραβίαση σημάνσεων και το αντικανονικό προσπέρασμα.
η ελληνική αστυνομία, με σκοπό να συμβάλλει στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και δυστυχημάτων, υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδηγική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Μηνύματα σε περίπου 200.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα αρχίσει να στέλνει από τη Δευτέρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να τους καλεί να διορθώσουν λάθη ή παραλήψεις στις δηλώσεις κορονοϊού με σκοπό να κερδίσουν την έκπτωση φόρου. Οι φορολογούμενοι αυτοί, περίπου 200.000, θα λάβουν οδηγίες στο λογαριασμό τους, στο MyTaxisNet, ώστε να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλήψεις και να επωφεληθούν από την έκπτωση φόρου. Μηνύματα σε περίπου 200.000 ιδιοκτητών ακινήτων θα αρχίσει να στέλνει από τη Δευτέρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να τους καλεί να διορθώσουν λάθη ή παραλήψεις στις δηλώσεις κορονοϊού με σκοπό να κερδίσουν την έκπτωση φόρου. Από την επεξεργασία των δηλώσεων κορονοϊού και πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μηνών Μαρτίου με Αυγούστου 2020, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διαπίστωσε πλήθος περιπτώσεων με λάθη ή παραλήψεις, καθώς και περιπτώσεις για τις οποίες απαιτούν διευκρινήσεις από τους ενδιαφερομένους. Οι φορολογούμενοι αυτοί, περίπου 200.000, θα λάβουν οδηγίες στο λογαριασμό τους στο MyTaxisNet, ώστε να αποκαταστήσουν τα όποια λάθη ή παραλήψεις και να επωφεληθούν από την έκπτωση φόρου. Οι περιπτώσεις λαθών και παραλήψεων αφορούν κυρίως τα εξής: υποβολή δήλωσης COVID χωρίς να είναι σε ισχύ συμφωνία μίσθωσης με βάση τις υποβληθήσεις δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων, ασυμφωνία μηνιαίου μισθώματος και αρχικού ποσού δήλωσης COVID, μη συμπλήρωση στη δήλωση COVID του είδους της μίσθωσης, π.χ. επαγγελματική. Επίσης, θα ζητηθούν διευκρινήσεις σε περιπτώσεις ασυμφωνιών που έχουν εντοπιστεί σε δηλώσεις COVID που έχουν υποβληθεί από περισσότερους από έναν συνιδιοκτήτες. Η αποστολή των μηνυμάτων προς τους παραπάνω φορολογούμενους αρχίζει τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου του 2020. Μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί εκπτώσεις από δηλώσεις COVID συνολικού ύψους σχεδόν 34 εκατομμυρίων ευρώ σε περίπου 200.000 φορολογούμενους. Ως μνημείο της φύσης ζητεί να ανακηρυχθεί το δάσος της Μαύρης Πεύκης στο Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Σαπών. Με ψήφισμα που πέρασε ομόφωνα, ζητούν από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Περιβάλλοντος την προστασία της συγκεκριμένης δασικής έκτασης. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι σε περίπτωση έγκρισης του ψηφίσματος, κάθε απόπειρα εξόρυξης χρυσού στο σημείο θα ακυρώνεται αυτόματα. Ομόφωνα, το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Σαπών ενέκρινε το κάτωθι ψήφισμα με το οποίο προτείνει την ανακήρυξη του δάσους Μαύρης Πεύκης Περάματος σε μνημείο της φύσης. Τα δάση Μαύρης Πεύκης αποτελούν ένα σπάνιο τύπο δασών που φιλοξενούν πολλά και σημαντικά είδη φυτών και ζώων, παίζουν σπουδαίο ρόλο στην προστασία των ορεινών εδάφων από τη διάβρωση και έχουν μεγάλη οικονομική σημασία λόγω της παραγωγικότητας. Προστατεύονται από την ευρωπαϊκή και την ελληνική νομοθεσία και αποτελούν πλούτο υψηλής προστιθέμενης αξίας σε έναν τόπο. Στο Πέραμα υπάρχει το δάσος της Μαύρης Πεύκης, για το οποίο παρά τις αποφάσεις και τα υποπνήματα συλλογικών οργάνων, υπηρεσιών και συλλόγων δεν έχει ξεκινήσει διαδικασία προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του. Το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Σαπών αποφασίζει να ζητήσει από την πολιτεία την άμεση ανακήρυξη του δάσους Μαύρης Πεύκης της περιοχής των Πετρωτών σε μνημείο της φύσης, ώστε να διατηρηθεί η μοναδική βιοποικιλότητα της περιοχής και να αξιοποιηθούν οι σπουδαίες δυνατότητές του στη βιώσιμη ανάπτυξή της. Η ανακήρυξη αυτή αποτελεί συγχρόνως σημαντική συμβολή στην θωράκιση της περιοχής, στην προοπτική λειτουργίας χρυσορυχίων, για τα οποία το Δημοτικό Συμβούλιο Μαρονίας Σαπών ομόφωνα είχε εκφράσει την άρνησή του. Ο Δήμος Μαρονίας Σαπών προτίθεται να συγκροτήσει επιτροπή προώθησης του αιτήματος και διερεύνησης της αξιοποίησής του. Το παρόν ψήφισμα να σταλεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος και στον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας και Θράκης. Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος δημοσίευσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Λόγω των αρχικών νομοθετικών παρεμβάσεων έπρεπε να δοθούν μία σειρά από διευκρινιστικές που αφορούν στο όριο των πελατών τη λειτουργία ορισμένων κατηγοριών καταστημάτων, καθώς τα πρόστιμα σε περίπτωση παραβάσεων είναι τσουχτερά. Με εγκυκλιώτηση, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή ανακοίνωσε μια σειρά από χρήσιμες διευκρινήσεις για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της επικράτειας προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού COVID-19. Αναλυτικά αναφέρεται: η εφαρμογή των απαιτήσεων για το ποσοστό πληρότητας επί της ωφέλιμης επιφάνειας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και όπου αλλού αποτελεί πεδίο εφαρμογής του μέτρου γίνεται με σημείο αναφοράς στα στοιχεία της άδειας που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση της ως άνω αποφάσεως. Το ποσοστό πληρότητας στα ΚΙΕ λογίζεται στο σύνολο της ωφέλιμης επιφάνειας και του αντίστοιχου πιθανού πληθυσμού ή τραπεζοκαθισμάτων. Η ελάχιστη απόσταση του 1,8 μέτρου μεταξύ των τραπεζιών, όπως αυτή ορίζεται για τα καταστήματα του σημείου του σχετικού νόμου, πρέπει να τηρείται περιμετρικά και προς όλες τις κατευθύνσεις και ανεξαρτήτως της διάταξης των καθισμάτων.
οι οικονομικές δραστηριότητες με υπηρεσίες στολισμού, εκκλησιών, αιθουσών κτλ., λιανικού εμπορίου, σιδηρικών χρωμάτων τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα, καθώς και καταστήματα λιανικού και χονδρικού εμπορίου τύπου που πολλούν βιομηχανικά είδη, δεν εντάσσονται στην απέτηση του σημείου τη σχετική ΚΙΑ περί του ωραρίου έναρξης λειτουργίας. Περί κανόνων λειτουργίας καζίνο εντάσσονται αναλογικά και τα κατά τα σημεία που τυχάνουν εφαρμογής και οι δραστηριότητες των Α. Υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Β. Υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών με μηχανήματα. Γ. Υπηρεσίες εκμετάλλευσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Δ. Υπηρεσιών εκμετάλλευσης μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών με κερματοθέκτη. Ε. Υπηρεσιών που παρέχονται από καφενείο με τεχνικά και μηχανικά παιχνίδια. Σ. Υπηρεσιών που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης αγαθών εντός πρατηρίου καυσίμων λειτουργούν με τους κανόνες των περιπτέρων, δηλαδή παρέχουν υπηρεσίες εκτός από την πώληση αλκοολούχων ποτών κατά τις ώρες απαγόρευσης λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Στις περιπτώσεις ηρωής παραβάσεων που διαπιστώνονται σε ΚΙΕ κατά τον χρόνο που η επιχείρηση παραβιάζει το ωράριο λειτουργίας της, επιβάλλεται η κύρωση περί παραβίασης λειτουργίας καταστήματος. Για παράδειγμα, διαπιστώνονται ταυτόχρονα παραβάσεις για υπεράριθμους και όρθιους πελάτες σε χρόνο εκτός του επιτρεπτού ωραρίου λειτουργίας. Στην πρώτη περίπτωση παράβαση επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας διάρκειας 3 ημερών. Και στην δεύτερη περίπτωση παράβασης επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας διάρκειας 20 ημερών. Οι επιχειρήσεις του κλάδου της εστίασης που διαθέτουν άδεια λειτουργίας προγενέστερη της διαδικασίας αδειοδότησης με γνωστοποίηση εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την πληρότητα επί της ωφέλιμης επιφάνειας είτε επί του αριθμού εξυπηρετούμενων πελατών είτε επί του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων που αναφέρονται στις άδειές τους. Τα ποσοστά πληρότητας επί της ωφέλιμης επιφάνειας στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δεν έχουν εφαρμογή για τις εξωτερικές επιφάνειες που παραχωρήθηκαν με το σχετικό νόμο. Ορίζεται επίσης ωράριο λειτουργίας σε επιχειρήσεις που επιτρέπονται οι εργασίες καθαρισμού, προετοιμασίας, παραγωγής και συντήρησης, καθώς και σύντησης του δηλωμένου προσωπικού εργασίας αυτών. Και τέλος, ο αριθμός των ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα στα ΚΙΕ στις περιοχές με επιδημιολογικό επίπεδο 3 δίνεται να είναι μέχρι 6 για μέλη της ίδιας οικογένειας, δηλαδή για τους συγγενείς πρώτου βαθμού. Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι συλλήψεις διακινητών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτή τη φορά η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη 3 ατόμων για 3 διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών. Προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, Ροδόπης και Καβάλας. Στη σύλληψη 3 ατόμων για 3 διαφορετικές περιπτώσεις παράνομης διακίνησης μεταναστών προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές Ροδόπης και Καβάλας. Στην πρώτη περίπτωση, στον κόμβο θαλασσιάς της Εγνατίας Οδού, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης με τη Συνδρομή Αστυνομικών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης συνέλαβαν Έλληνα υπήκοο, ο οποίος μετέφερε με το φορτηγό του παράνομα στην ενδοχώρα 5 μετανάστες. Ο οδηγός του φορτηγού όχι μόνο δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών, αλλά ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ στη συνέχεια κινητοποιήθηκε. Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, στις 21 Οκτωβρίου είχε δηλωθεί σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης η κλοπή του οχήματος. Στη δεύτερη περίπτωση, στην επαρχιακή οδό Αριανών Δαρμένης Ροδόπης, αστυνομικοί του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Απών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης συνέλαβαν έναν αλλοδαπό όταν τον εντόπισαν να οδηγεί αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 6 μετανάστες. Και σε αυτή την περίπτωση ο οδηγός δεν υπάκουσε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα, ενώ μετά την ακινητοποίηση του οχήματος επιχείρησε ανεπιτυχώς να διαφύγει πεζός. Στην τρίτη περίπτωση, σε οικισμό της Καβάλας, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας συνέλαβαν αλλοδαπό, ο οποίος μετέφερε με κλεμμένο αυτοκίνητο προς το εσωτερικό της χώρας 2 μετανάστες. Η κλοπή του οχήματος είχε δηλωθεί σε αστυνομική υπηρεσία της Θεσσαλονίκης στις 20 Οκτωβρίου. Κατά τις συλλήψεις, διαπιστώθηκε ότι οι αλλοδαποί οδηγοί δεν είχαν άδεια ικανότητας οδήγησης. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις 3 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ιάσμου και Σαπών Ροδόπης και το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης Καβάλας. Στο 9,5% θα ανέλθει φέτος η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, ενώ για το 2021 αναμένεται ανάπτυξη 4,1% σύμφωνα με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που περιλαμβάνονται στη φθινοπορεινή έκθεση για τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας. Σημειώνεται ότι το προσχέδιο του προϋπολογισμού που παρουσίασε πρόσφατα το Υπουργείο Οικονομικών κάνει λόγο για ύφεση 8,2% φέτος και για ανάπτυξη 5,5% έως 7,5% το επόμενο έτος.
βραδύτερους ρυθμούς ανάκαμψης σε σχέση με τις προσδοκίες της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και την υπόλοιπη ευρωζώνη, βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία το 2021 μετά την βαθιά ύφεση της φετινής χρονιάς. Σύμφωνα με τις προβλέψεις στην φθινοπορεινή έκθεση για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα ανέλθει φέτος το 9,5% εναντί πρόβλεψης για ύφεση 8,2% στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2021 που παρουσίασε το Υπουργείο Οικονομικών. Για το 2021 το ΔΝΤΟΥ αναμένει ρυθμούς ανάκαμψης 4,1%, εκτίμηση πιο απεσιόδοξη και από το δυσμενές σενάριο του Υπουργείου Οικονομικών στον προϋπολογισμό. Υπενθυμίζεται ότι το σενάριο βάσης του Υπουργείου Οικονομικών εκκινεί από το 5,5% και αναβαίνει κατά δύο μήνες στο 7,5% εφόσον εισρεύσουν εγκαίρως οι ευρωπαϊκοί πόροι το 2021, ενώ το δυσμενές σενάριο κάνει λόγο για ανάπτυξη 4,5-5%. Σύμφωνα με το Ταμείο, οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα δυσίωνες για τις οικονομίες που εξαρτώνται από τον τουρισμό, όπως η ελληνική, καθώς οι περιορισμοί στα διεθνή ταξίδια σε συνδυασμό με τον φόβο των καταναλωτών για εξάπλωση της νόσου COVID-19 επηρεάζουν την τουριστική δραστηριότητα. Η Ιταλία και η Ισπανία αναμένεται να δεχθούν ακόμα ισχυρότερο πλήγμα από την Ελλάδα, με το ΑΕΠ τους να κάνει βουτιά φέτος κατά 10,6% και 12,8% αντίστοιχα. Το 2021 η ιταλική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με 5,2% και η ισπανική να ανακάμψει με ρυθμούς 7,3%. Η ευρωζώνη συνολικά αναμένεται να παγιδευτεί σε ύφεση 8,3% φέτος για να ανακάμψει με ρυθμούς 5,2% το 2021. Βαθιά θα είναι και η ύφεση της βρετανικής οικονομίας. Η γυρά Ήπειρος θα είναι ο μεγάλος ασθενής της παγκόσμιας οικονομίας. Τα στοιχεία για το ισοζύγιο πληρωμών στο πρώτο εξάμηνο του έτους δείχνουν κατάρρευση των τουριστικών εσόδων σε χώρες όπου ο τουριστικός κλάδος διαδραματίζει ζωτική σημασία ρόλο, υπογραμμίζει το ΔΝΤΟΥ στην έκθεση. Στην περίπτωση της Ελλάδας, να σημειωθεί ότι οι τουριστικές εισπράξεις ανήλθαν μόνις στο 1,255 δισεκατομμύρια ευρώ στο 7 μήνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, περίπου 8 δισεκατομμύρια λιγότερες σε σύγκριση με τις εκπράξεις 9,11 δις στο αντίστοιχο 7 μήνο του 2019. Για τους τρεις τελευταίους μήνες του έτους, το Ταμείο αναμένει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρυκνωθεί κατά 9,2%. Η ύφεση θα οδηγήσει και σε αύξηση της ανεργίας, με το ΔΝΤΟΥ να προβλέπει ότι θα αναρχηθεί φέτος πολύ κοντά στο 20% από το 17,3% το 2019, προκειμένου να υποχωρήσει στο 18,3% το 2021. Παράλληλα, προβλέπει διεύρυνση του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στο 7,7% του ΑΕΠ από 2,1% το 2019 και στο 4,5% το 2020. Τέλος, η ελληνική οικονομία θα βρεθεί αντιμέτωπη με αποπληθωρισμό με μείον 0,06% υποχώρηση των τιμών καταναλωτή φέτος και ανεμικό πληθωρισμό στο 0,7% το 2021. Για διασπορά κακόβουλου λογισμικού μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας προειδοποιεί η ελληνική αστυνομία. Λόγω των επαναλαμβανόμενων καταγγελιών, εξέδωσε μια σειρά από συμβουλές προκειμένου οι χρήστες του διαδικτύου να παραμένουν ασφαλείς, καθώς ο νέος αυτός ιός δίνει τη δυνατότητα στον αποστολέα να υποκλέψει τα προσωπικά δεδομένα του παραλήπτη. Για κακόβουλα email που περιέχουν ιό, προειδοποιεί η δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, καθώς τον τελευταίο καιρό καταγράφονται αρκετά τέτοια περιστατικά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελλάς, το θύμα λαμβάνει μήνυμα από άγνωστη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο οποίο το εμφανιζόμενο όνομα αποστολέα είναι υπαρκτό και ανήκει στη λίστα επαφών του, ενώ το περιεχόμενο του μηνύματος αποτελεί απόσπασμα προγενέστερης συνομιλίας τους. Στο email επισυνάπτεται αρχείο συνήθως τύπου Word, το οποίο περιέχει κακόβουλο εκτελέσιμο κώδικα, δηλαδή ιό. Από τις μέχρι τώρα έρευνες, διαπιστώνεται ότι το εν λόγω κακόβουλο αρχείο ανήκει στην κατηγορία δούριος ύπος, Trojan Horse δηλαδή, και χρησιμοποιείται για την απόκτηση ελέγχου της συσκευής και την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων. Η αστυνομία εφιστά την προσοχή, καλώντας τους χρήστες του διαδικτύου να παρατηρούν τη διεύθυνση του αποστολέα ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ιδιαίτερα τις διαφορές στο εμφανιζόμενο όνομα και το email του αποστολέα. Να δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων τους σε τακτά χρονικά διαστήματα σε εξωτερικό μέσο αποθήκευσης και να τα διατηρούν εκτός δικτύου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποκατάστασή τους. Στις περιπτώσεις όπου λαμβάνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από άγνωστους αποστολείς ή άγνωστη προέλευση, να μην ανοίγουν τους συνδέσμους και να μην κατεβάζουν συνημμένα αρχεία που περιέχονται στα μηνύματα αυτά, για τα οποία δεν γνωρίζουν με βεβαιότητα τον αποστολέα και το περιεχόμενο του συνημμένου αρχείου. Να χρησιμοποιούν γνήσια λογισμικά προγράμματα ενημερωμένα στην τελευταία τους έκδοση, ενώ θα πρέπει να υπάρχει πάντα ενημερωμένο πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Να ελέγχουν και να έχουν πάντοτε ενημερωμένη την έκδοση του λειτουργικού του συστήματος. Να απενεργοποιήσουν την εκτέλεση μακροεντολών και JavaScript στις εφαρμογές με τις οποίες ανοίγουν αρχεία τύπου DocX και PDF. Και τέλος, να φροντίζουν για την προστασία των φορητών των συσκευών, tablet και έξυπνων τηλεφώνων.
Αλλάζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θέμα και θα πάμε να συζητήσουμε λίγο περισσότερο το θέμα της 7ης ταξιαρχίας, το οποίο έχει απασχολήσει στον κεντρικό Εύρο, ιδιαίτερα στον προβατώνα του Σουφλίου και γενικότερα στην τοπική κοινωνία του Σουφλίου, τους κατοίκους και τους αρμοδίους εκεί της περιοχής. Θα πάμε να συναντήσουμε μέσω Skype τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Σουφλίου με την παράταξη του κυρίου Πουλιλιού, τον κύριο Απόστολο Δαβή. Κύριε Δαβή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σταμπουλίδου. Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε παρακολουθήσει έναν αγώνα που διεξάγεται αναφορικά με τη μη μετακίνηση της 7ης ταξιαρχίας. Ωστόσο, έχουμε παρατηρήσει και τις αντιδράσεις της δικές σας, της αντίθετης άποψης και της αντιπολίτευσης γενικότερα σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Θα ήθελα να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω, κύριε Δαβή. Καταρχήν, κυρία Σταμπουλίδου, σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα και μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό σας και το δελτίο ειδήσεων να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας για τα τεκτενόμενα στο Δήμο Σουφλίου. Κάτω βέβαια από ιδιαίτερες συνθήκες, λόγω COVID, λόγω κοροναϊού, βρίσκομαι στην οικία μου και όχι στο στούντιο. Εύχομαι κάποια στιγμή να βγούμε γρήγορα από την πανδημία και να τα πούμε και διαζώσεις. Προσωπικά, δεν μου αρέσει ο λαϊκισμός και η δημαγωγία. Έχουμε μια δημοτική αρχή που η ανεπάρκειά της και η ανικανότητά της δεν έχουν όρια. Και αυτό φαίνεται εξάλλου από το τρόπο χειρισμού ενός ανύπαρκτου θέματος, ένα ζήτημα εκ των νόμων κάνει, που προέκυψε, που δεν έπρεπε να ξεσηκώσουν τον κόσμο, να βγάζουν το λαό στους δρόμους για ένα ανύπαρκτο ζήτημα. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα για ένα θέμα που προέκυψε ξαφνικά κάπου στα μέσα Σεπτεμβρίου από μια ειδική συνεδρία του Πενταγώνου, στην οποία συνεδρίαση συμμετείχε και έχει τη σημασία του αυτό. Έχει και ο αρμόδιος τομέας άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής ο κύριος Δρίτσας. Και με πολλές δηλώσεις, και μάλιστα τον είχα ακούσει και από το δικό σας τηλεοπτικό σταθμό, είχε διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει ο στρατός από τον προβατώνα και να πει στο στρατόπεδο. Παρ' όλα αυτά, για επικοινωνιακούς λόγους και για να καλύψει την ανεπάρκειά της και το μηδενικό της έργο, η Δημοτική Αρχή ξεσήκωσε το λαό, τον έβγαλε στους δρόμους. Τρεις φορές διοργανώσαν θεατράκια, λένε πολλά ψέματα και παραπλανούν τον κόσμο. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω τεκμηριωμένα δύο ψέματα του Δημάρχου και πέντε ψέματα του Αντιδημάρχου Τεχνικών. Γιατί αυτοί οι δύο πρωτοστάτησαν σε όλο αυτό το φιάσκο. Γιατί είναι ένα φιάσκο. Θα σας εξηγήσω και παρακάτω. Δηλαδή, κύριε Δαβή, εσείς θεωρείτε ότι όλο αυτό το οποίο εκτιλήσετε το τελευταίο διάστημα είναι αποκύημα μιας προσπάθειας για δημαγωγία και είναι ένα θέμα το οποίο είναι ανύπαρκτο στην προκειμένη περίπτωση. Δεν στηρίζεται κάπου. Και μάλιστα το έκλεισε με το πιο κατηγορηματικό τρόπο με δηλώσεις του ο Υπουργός Άμυνας από τη Θάσο. Και διαβεβαίωσε τους πάντες και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ειδικά ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, μαζί με τον αρχηγό Γεθά, τον κύριο Φλόρο, έδωσαν τα αρέστα τους το Μάρτιο για να κρατηθεί ο Εύρος όρθιος. Αυτό το γνωρίζουν άπαντες. Άρα δεν μπορούν να κατηγορούν ο Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος Τεχνικών τον Υπουργό Άμυνας ότι πάει να αφήσει μια τρύπα στην περιοχή του Προβατώνα, ότι θα μείνουν 30 χιλιόμετρα αφύλακτα σύνορα και μάλιστα. Σας θυμίζω και δηλώσεις του Δημάρχου και Αντιδημάρχου τη Δευτέρα και την Τρίτη, τώρα προχθές, βγήκαν σε ραδιοφωνικό σταθμό της Αλεξανδρούπολης και λένε κατέσχυντα ψέματα ότι θα φύγει ο στρατός. Ακόμα δεν έχουν καταλάβει τη ζημιά που κάνουν στον τόπο. Και μάλιστα ένα από τα μεγάλα ψέματα τους ήταν ότι έχουν κλείσει ραντεβού με τον Πρωθυπουργό. Είδατε εκεί, εσείς κυρία Σταμπολίδου, κανένα ραντεβού με τον Πρωθυπουργό? Γιατί η απάντηση είναι μονοελεκτική και αρνητική. Βγάλανε ένα ψεύτικο δελτίο τύπου την Παρασκευή το βράδυ ότι αύριο το Σάββατο θα έχουν συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 8.30 το πρωί στο Δημαρχείο Φερών. Αν είναι δυνατόν, τα μάθαμε ότι πάσχισαν πάρα πολύ. Επί δύο μέρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, πάσχισαν για να κλείσουν ραντεβού με τον Πρωθυπουργό και δεν τους δεχόταν. Γιατί είναι ένα ανύπαρκτο ζήτημα. Εντάξει, κύριε Δαβή, αυτό δεν νομίζω ότι έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με το όλο θέμα. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το να συναντήσει κανείς τον Πρωθυπουργό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα στις μέρες μας και γενικότερα. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μια περιοδία η οποία έχει να κάνει και με πολλούς σταθμούς. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό είναι τώρα
κάτι στο οποίο θα έπρεπε να σταθούμε, με την έννοια ότι στο τέλος φάνηκε ότι υπήρξε μια συνάντηση. Το θέμα είναι από εκεί και έπειτα τι γίνεται. Έχει αλλάξει πολλές φορές το αφήγημά τους. Ξεκίνησαν κάπου στα μέσα Σεπτεμβρίου ότι θα κλείσει το στρατόπεδο. Με την επίσκεψη της Δώρας Μπακογιάννης της 26 Σεπτεμβρίου σαν Προέδρου της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Ανάπτυξη της Θράκης και τη συνάντησή τους έξω από το κλιμακητήριο στην Αλεξανδρούπολη και μετά το στραπάτσο που πάθανε, ζαλίστηκαν και χάσαν τον προσανατολισμό τους. Γιατί τους κοιτούσε κατάμουτρα και μάλιστα έχει τη σημασία τη μεγάλη ότι ο Δήμαρχος Σουπλίου ήταν και υποψήφιος βουλευτής στη Δημοκρατική Συμμαχία στο κόμμα της Δώρας Μπακογιάννη το 2010. Λοιπόν, και τους είπε κατάμουτρα ότι δεν είστε οι μεγάλοι ειδικοί με όμικρον γιώτα. Κυρία Σταμπολίδο, τα θέματα αναδιοργάνωσης του στρατεύματος, του ελληνικού στρατεύματος, δεν είναι θέματα διαβουλεύσιμα με την τοπική κοινωνία. Είναι θέματα απόρριτα. Αν είναι δυνατόν. Από εκεί και μετά, λοιπόν, τι ήθελα να πω. Από εκεί και μετά, μετά την επίσκεψη της Δώρας, άρχισαν να μιλάνε για υποβάθμιση της 7ης Ταξιαρχίας. Άφησαν δηλαδή το αφήγημα ότι θα κλείσει το στρατόπεδο και άρχισαν σιγά σιγά να μιλάνε για υποβάθμιση. Μετά και από τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις τόσο του Υπουργού όσο και του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, πάλι συνέχισαν το θεατράκι τους. Είναι δύο οι λόγοι, κυρία Σταμπολίδου, που τα κάνουν όλα αυτά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκειά τους και ο δεύτερος είναι καθαρά επικοινωνιακός λόγος προκειμένου να βρίσκονται στην επιφάνεια. Έτσι λειτουργούσαν όλα αυτά τα χρόνια. Και κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους προκειμένου να τα ακούει ο λαός του Δήμου Σουπλίου. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι προσπαθούν να βρίσκονται στην επιφάνεια και να φανούν αυτοί ότι είναι οι αρεστοί και οι καλοί και ότι ασχολούνται με τα προβλήματα του τόπου και με τα κοινά του τόπου. Και εμείς η αντιπολίτευση δεν ασχολούμαστε και απέχουμε. Μάλιστα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα ήταν κάπως παράλογο προκειμένου να έχουμε και ένα διάλογο για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, να ξεσηκώνεται, ας το πούμε, η τοπική κοινωνία με ένα θέμα το οποίο είναι ανύπαρκτο. Σε κάθε περίπτωση, ακόμη, έχοντας φυσικά τις διαβεβαιώσεις της κυρίας Μπακογιάννη, τις οποίες ακούσαμε πολύ καθαρά και του κυρίου Δρίτσα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δέλτα, όπως επίσης και το συζητούμε όλες αυτές τις μέρες και φαίνεται ότι έχει γίνει κάποια παύση ενεργειών από ό,τι αντιλαμβανόμαστε το τελευταίο διάστημα μέχρι να πάρθει κάποια έτσι απόφαση οριστική. Δεν είναι λίγο παράλογο να ξεσηκώνεται η τοπική κοινωνία για ένα ζήτημα το οποίο δεν έχει υπόσταση? Οι υπεύθυνοι όλης αυτής της κατάστασης και οι διοργανωτές αυτών των τριών θεάτρων, γιατί γίναν τρία θέατρα, το ένα έγινε στο Τυχερό, το άλλο έγινε στον Προβατώνα και το δεύτερο στον Προβατώνα και το τρίτο στην Αλεξανδρούπολη έξω από το επιμελητήριο, οι πρωταγωνιστές αυτών των θεάτρων ήταν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών και ο Δήμαρχος Σουφλίου. Θα σας πω κάτι άλλο. Υπάρχει θέμα διοίκησης του Δήμου Σουφλίου. Υπάρχει αδυναμία άσκησης καθηκόντων από τον Δήμαρχο και φάνηκε αυτό ξεκάθαρα και με την συνάντηση που έγινε στις σφαίρες με τον Πρωθυπουργό λίγο πριν ανεβεί στο αυτοκίνητο. Ήταν ούτε μισό λεπτό η συνάντηση. Έτσι και μάλιστα προσπάθησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών με τραμπουκτικό σχεδόν τρόπο να σπάσει την αστυνομική δύναμη προκειμένου να το μιλήσει και να τον πει ότι το χαλάει όλη αυτή η ιστορία. Υπάρχει λοιπόν μια αδυναμία άσκησης καθηκόντων από τον Δήμαρχο. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Αν τυχόν δεν μπορεί ο Δήμαρχος, ας παραιτηθεί η λύση είναι η παραίτηση, να αναλάβει ο Αντιδήμαρχος ή όποιος άλλος επιθυμεί από την παράταξή του. Άρα εσείς ως αντιπολίτευση και ως αντιπολιτευόμενη παράταξη, τι υποστηρίζετε σε σχέση με όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει ανακύψει? Εμείς υποστηρίζουμε ότι ο στρατός, η παρουσία του στρατού στην περιοχή, γιατί ένα άλλο μεγάλο αφήγημα του Δημάρχου ξαφνικά προέκυψε και αυτό την προηγούμενη Δευτέρα με δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό, είναι ότι επιθυμεί μεταφορά στρατιωτικής σχολής στο Σουφλί. Γελάνε και οι πέτρες, κυρία Σταμπολίδο. Αν είναι δυνατόν. Ονειρεύεται ο Δήμαρχος Σουφλίου οικονομική ανάπτυξη του τόπου με την παρουσία του στρατού. Η πρώτη κύρια αποστολή και το πρώτο κύριο και μέλημα του στρατού είναι η ασφάλεια της χώρας. Είναι η άμυνα της χώρας, η ασφάλεια των συνόρων. Ο στρατός δεν δίνει οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή. Αν τυχόν όμως προσθέτει κάτι επιπλέον, αυτό είναι πολύ ευχάριστο, αλλά δεν είναι το πρώτο και το κυρίαρχο. Λοιπόν, εγώ αυτό που καλώ και μέσω του σταθμού σας, όσους τηλεθεατές μας ακούνε και δημότες
του Δήμου Σουπλίου να ηρεμήσουν, να καθησυχάσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσει το στρατόπεδο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Τα λέγαμε από το Σεπτέμβριο αυτά. Τα έχω πει και με γραπτή μου δήλωση από τις 29 Σεπτεμβρίου, με δήλωσή μου γραπτή που έχει δημοσιευτεί στο Θάκη Νέα, στη ιστοσελίδα του Θάκη Νέα. Και μάλιστα είχα υποστηρίξει σε εκείνη τη γραπτή δήλωσή μου για υποχρεωτική μόνιμη διαμονή των στελεχών που υπηρετούν στο στρατόπεδο στο Προβατώνα εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σουφλίου. Και άλλο ένα μεγάλο ψέμα του Δημάρχου ήταν αυτό, ότι εμείς εργαζόμαστε και κάνουμε τα πάντα προκειμένου να μείνουν τα στελέχη. Γιατί να ξέρετε, κυρία Σταμπολίδου, ότι το 90% των στελεχών που υπηρετούν στον Προβατώνα, εκτός από αυτούς που μένουν στα ΣΟΑ, διαμένουν εκτός του Δήμου Σουφλίου. Μένουν στο Δημότικο, μένουν στην Ορεστιάδα, μένουν στην Κομωτινή, αν είναι δυνατόν. Καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις έχει αυτό. Είναι μια αλυσίδα. Και ξαφνικά, ενώ τον ρωτάω εγώ προσωπικά τον Δήμαρχο, μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7ης Οκτωβρίου, ποια είναι η θέση σας, γιατί εμείς με γραφή μας δήλωση και με τις ενέργειες που κάνουμε, προκειμένου να μπορέσουν να κρατηθούν τα στελέχη στην περιοχή, ο Δήμαρχος Σουφλίου απάντησε ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Είναι καταγεγραμμένα στα πρακτικά της 7ης Οκτωβρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και βγαίνει ξαφνικά τώρα πριν 3-4 μέρες και λέει ότι κάνω τα πάντα προκειμένου να μείνουν τα στελέχη στο Δήμο Σουφλίου. Αν είναι δυνατόν. Καλό λοιπόν να σοβαρευτεί η Δημοτική Αρχή, να σηκώσει τα μανίκια, να εργαστεί και να μετατρέψει τα μεγάλα και χρόνια προβλήματα του τόπου σε μεγάλες ευκαιρίες. Και να καθησυχάσει ο λαός. Δεν θα φύγει κανένα στρατόπεδο, τα λέγαμε το Σεπτέμβριο, να μην αναστατώνονται και να μην ανησυχούν. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Δαβή, φαίνεται ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε από το κέντρο ποιες θα είναι οι αποφάσεις και οι όλες ενέργειες σε σχέση με όλο αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει ανακύψει. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για το σχόλιο και την άποψή σας στο σημείο αυτό και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα για να τα συζητήσουμε περαιτέρω. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ εγώ. Στο πλαίσιο της έναρξης του νέου χειμερινού εξαμήνου, η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης πήρε την πρωτοβουλία να δημιουργήσει οδηγό επιβίωσης πρωτοετών φοιτητών με σκοπό την ομαλότερη προσαρμογή των νεοεισαχθέντων φοιτητών στην ακαδημαϊκή ζωή της εν καιρό πανδημίας. Ο οδηγός επιβίωσης πρωτοετών φοιτητών στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπως χαρακτηριστικά τιτλοφορείται, κυκλοφόρησε και περιέχει καλωσόρισμα και χρηστικές πληροφορίες που αναζητούν οι πρωτοετής φοιτητές. Ο οδηγός που κυκλοφορεί ηλεκτρονικά απλώνεται σε 29 διαδραστικές σελίδες, ενώ ξεκινάει με χαιρετισμούς από τον πρίτανη Αλέξανδρο Πολυχρονίδη και την αντιπρίτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Φοιτητικής Μέρημνας Ζωή Γαβριλίδου. Με ιδιαίτερη χαρά σας συγχαίρω για την επιτυχία σας στις πανελλήνιες εξετάσεις, η οποία ήταν αποτέλεσμα κυρίως μιας προσωπικής επίπονης προσπάθειάς σας, αλλά και πολύτιμης στήριξης των γονέων σας. Και σας υποδέχομαι στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Θεωρώ ότι η παρουσία σας είναι τιμή για το Πανεπιστήμιό μας, το ενδυναμώνει, το ενισχύει και το εμπλουτίζει και θα ήθελα από κοινού δημιουργικά να διαμορφώσουμε μια νέα ανωδική πορεία εξέλιξης. Σας καλωσορίζω στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, ένα ακριτικό και σημαντικό πανεπιστήμιο. Από την ίδρυσή του το 1973 έως σήμερα και με την διαχρονική προσπάθεια όλων των μελών του, έχει κατορθώσει να αναπτυχθεί σε 4 πόλεις, να αποκτήσει υποδομές και εξοπλισμό και να καταλάβει επάξια μια θέση στην εθνική και διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα. Διαθέτει 8 σχολές, 20 τμήματα, 60 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και έναν αριθμό 30.000 περίπου προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων. Αναφέρεται μεταξύ πολλών στο μήνυμα του Πρίτανη. Στο μήνυμα της Αντιπριτάνεως αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής. Ο πρώτος στόχος σας επετεύχθη. Είστε πια φοιτητές. Σας συγχαίρουμε για την επιτυχία σας και σας καλωσορίζουμε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ένας νέος κύκλος στη ζωή σας ξεκινά και ευχόμαστε τα φοιτητικά σας χρόνια να είναι τα πιο δημιουργικά, αλλά συνάμα και τα πιο ξέγνιαστα. Για να το πετύχετε αυτό, δεν αρκεί μόνο να πηγαίνετε συστηματικά στα μαθήματα. Εποφεληθείτε από κάθε δράση του Πανεπιστημίου. Συμμετέχετε ενεργά σε εκδηλώσεις, δηλώστε συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις, να επισκέπτεστε τακτικά την βιβλιοθήκη της σχολής σας. Ακολουθούν τα περιεχόμενα και η ανάλυσή τους στις εξής θεματικές ενότητες. Εγγραφή στο τμήμα, έκδοση κωδικών, έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας, χορήγηση πιστοποιητικών, ανανέωση εγγραφής, εγγραφές μαθημάτων εξαμήνου, σύτηση, στέγαση, μεταφορά φοιτητών, δομή συμβουλευτικής και προσβασιμότητας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ελεύθερος χρόνος, φιλόλογος φιλολογική επιμέλεια εργασιών, γραφείο διασύνδεσης, συνήγορος του φοιτητή, εθελοντισμός στο Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σχολές και τμήματα του Δημοκρατίου και χρήσιμοι σύνδεσμοι.
Έως τις 2 Νοεμβρίου φαίνεται πως θα έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Το πρόγραμμα παρέχει υψηλές επιδοτήσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και στο 85% επί των δαπανών για συγκεκριμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις. Ενώ της απρόβλεπτης κατάστασης που έχει προκύψει με τον κορονοϊό COVID-19 προστίθεται επιπλέον 10% της επιδότησης για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τα έτη 2020 με 2021. Μέχρι τις 2 Νοεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ. Πλέον θα επιδοτούνται και εργασίες για φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες των κατοικιών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας μπαταρίες, έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας smart home και φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων. Παραμένουν σε ισχύ επιδοτήσεις για θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, χρήση ζεστού νερού από ηλιακούς θερμοσύφωνες και άλλα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πρόγραμμα παρέχει υψηλές επιδοτήσεις που μπορεί να φτάσουν ακόμη και στο 85% επί των δαπανών για συγκεκριμένες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές παρεμβάσεις. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σχεδόν στο σύνολο των ιδιοκτητών κατοικιών, καθώς χαλαρώνουν τα εισοδηματικά κριτήρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις ακόμη και οικογένειες με εισόδημα 120.000 ευρώ. Επιλέξιμες κατοικίες είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία καθώς και το μεμονωμένο διαμέρισμα. Το ανώτατο ύψος των δαπανών που μπορεί να επιδοτηθεί έχει αυξηθεί στις 50.000 από 25.000 ευρώ που ήταν στα προηγούμενα προγράμματα Εξοικονομώ Κατοίκων, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτη με περισσότερες από μία κατοικίες να υποβάλει παραπάνω αιτήσεις. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων που μπορεί να χρηματοδοτηθεί ανέρχεται στις 100.000 ευρώ. Στο Εξοικονομώ Αυτονομώ καθιερώνονται και δύο πρόσθετες επιδοτήσεις. Λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης που έχει προκύψει με τον κορονοϊό, προστίθεται επιπλέον συν 10% για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν τα έτη 2020-2021. Ακόμη για τα μεμονωμένα διαμερίσματα και μονοκατοικίες ενεργειακής κατηγορίας Ι και Ζ προστίθεται επιπλέον 10% στο βασικό ποσοστό επιχορήγησης, εφόσον επιτευχθεί αναβάθμιση σε Β ενεργειακή κατηγορία. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή τις 100.000 ευρώ ανά αφημί ωφελούμενου δικαιούχου. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός κοινόχρηστων παρεμβάσεων σε πολυκατοικίες φτάνει τις 80.000 ευρώ. Τέλος, σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, θα παρέχεται και η κάλυψη της δαπάνης για την αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή, του Συμβούλου Έργου και κόστη τυχόν μελετών. Ενώ σε περίπτωση τραπεζικού δανεισμού μέσω του προγράμματος, το δάνειο θα είναι άτοκο. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα καλό βράδυ.